Γεια σας, πέρασε και ήρθες τελευταία. Μετά τον Ντέιβιντ. Ξεφτύλα, παιδιά, μεγάλη ξεφτύλα είναι αυτό. Αλλά πραγματικά για τόση κίνηση. Ο Ντέιβιντ ήρθε με τους επισήμους και ανοίξανε οι δρόμοι σαν να μην υπήρχε αύριο. Ενώ εμείς, κακομοίριδες, ήρθαμε κανονικά. Περπατήσαμε, βραχήκαμε. Ο Ντέιβιντ, πέκα, πώς σου φαίνεται. Σαν άντρας. Μ' αρέσει, ναι. Τι μου αρέσει τον Ντέιβιντ, κάτσε και να σκεφτώ, γιατί δεν έχει και πολλά να μου αρέσει, ναι. Όλα, μ' αρέσει αυτή η εικόνα που βγάζει προς τα έξω. Και μ' αρέσει το γεγονός ότι είναι αθλητής. Εμένα γενικώς μ' αρέσουν οι clean cut προσωπικότητες, δεν μ' αρέσουν τα κακά παιδιά. Και επειδή μου βγάζει κάτι καλό και κάτι φρέσκο, και ελπίζω να είναι όντως και έτσι, μ' αρέσει. Έχει πάρα πολλά τατουάζ ο Ντέιβιντ. Ναι. Επειδή λες ότι σου αρέσει έτσι το πιο αθλητικό στυλ, το πιο clean cut, θα τα έφτιαχνες ποτέ με έναν άνθρωπο που να έχει τόσο πολλά τατουάζ? Άλλο το αθλητικό και άλλο το clean cut. Με το αθλητικό δεν έχω καμία ιδιαίτερη τρέλα, να σου πω την αλήθεια. Τατουάζ εγώ προσωπικά δεν έχω. Και είναι κάτι το οποίο μου αρέσει στους άλλους, πάνω μου δεν το έχω σκεφτεί. Εντάξει, τώρα αν μιλήσουμε για υπερβολή και για σώματα που είναι όλα χτυπημένα από πάνω μέχρι κάτω με τατουάζ, δεν είναι πολύ του γούστου μου, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Το καλοκαίρι θα κάνεις το Ελάτε? Δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω. Δεν έχει γίνει κάποια συζήτηση? Όχι, όχι, προς το παρόν τίποτα. Πρόταση για το πρωινό του Αντένα? Όχι, όχι, δεν έχω συζητήσει τίποτα. Εδώ δεν έχουμε μιλήσει για το καλοκαίρι, για το χειμώνα θα έχουμε μιλήσει. Γιατί πιο πιθανό το καλοκαίρι είναι να κάνεις διακοπές. Όχι με τις φίλες σου πάλι. Όχι πάλι τα ίδια. Τι να κάνω, ποιος να πάρω? Όχι με τις φίλες σου, να βρεις κάποιον, να πάρεις κάποιον μαζί σου. Έχεις κάποιον να μου γνωρίσεις? Υπάρχουν πολλοί υποψήφοι. Για πολλά, να είστε καλά. Εγώ διαφωνήσω μαζί σας, όχι περίμενε, διότι είναι μια πολύ δροσερή και ευχάριστη παρουσία η Νάντια. Και στη βροχή κιόλας. Περισσότερο από ό,τι ήταν. Δηλαδή σου έχει μια θετική άβρα. Ποιος είπε το αντίθετο? Έλεγε πριν, τι λέγατε. Απλώς ένα πράγμα εγώ έχω να πω, ρε παιδί μου. Ότι σήμερα εδώ ήρθατε να παρουσιάσω κάποια θέματα. Μάλιστα. Τα παρουσιάσω. Είναι δικιά σας ευθύνη το σεξ αυτό της εκπομπής. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ωραία. Όχ, δεν ξεκινάει καλά. Όχι, δεν ξεκινάει καλά. Και μου λέτε, ας πούμε. Παρασκευή είναι, βρε Γιώργο. Αυτό το κομμάτι είναι δικό μας. Πες μας, Γιώργο. Δικό μας δεν είναι. Ομάδα είναι, βρε Γιώργο. Τι δικό μας? Παρουσιάζεται 1,5 λεπτό θέμα η παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας και 4 λεπτά θέμα η δηλώση της Νάντιας Μπουλέ. Άρα αυτό το θεωρείτε σωστό. Εντάξει, εγώ μίλησε Φλόγα. Ενώ η Νάντια μας μίλησε. Συνεχίζει. Ήταν έξω. Εντάξει, πάνω το παραδείγμα. Γελάει και ο Γιώργος. Ήταν απευθείας μετάδοση. Το καινούριο είναι τώρα η Νάντια σήμερα. Έτσι, δεν έπαιξε χθες. Έπαιξε. Ενώ την έπαιξε σύνδεση. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, παιδιά Γιώργο μου? Εγώ δεν κατάλαβα το clean cut. Που θέλει, κυρία Μπουλέ. Κοίτα, καλό καθαρό, παιδί. Πάντως ο Μπέκαμ δεν είναι clean cut, είναι αλυτό φάτσα. Είναι dirty. Είναι βέβαια, είναι dark. Εξωτερικά όμως είναι έτσι... Για το τέτοιο. Ναι, κομίκο μου το κουστομάκι του, τη γραβαστούλα του. Windsor, ξανθούλη. Παιδιά, δεν υπάρχει. Πώς ενθουσιάζεστε έτσι. Δεν είναι τα φλάρια και τα... Πώς ενθουσιάζεστε έτσι, παίζει λίγο μπάλα, ας πούμε, και τον έχετε κάνει θέλος. Παιδιά, προχωράμε.